Έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού. Η Zephyro G να αντιμετωπίσει τους Μικελίστες. Εδώ στον Ταλούζα 6-6, ένα παιχνίδι για τον όμιλο της Τρίτης. Στα πλαίσια του χειμερινού τουρνουά. Το κρατάει. Στην άλλη μεριά τώρα η μπάλα. Ένα σου. Την μπάλα θα περάσει λίγο δίπλα το δοκάρι. Πήρε, κοντρόλαρε. Τα την μπάλα. Να περάσει. Θα από τον τζίρο. Του βάζει το σώμα του. Γυρίζει. Το φροντίζει και το συμπέχτη του. Σπίρο θα ξαναδώσει τον τζίρο. Θα σπάσει την μπάλα, Μήτρο. Θα γυρίσει, θα κάνει το σουτ, την μπάλα πρέπει να έχει βρει στο δοκάρι. Παίζουμε. Πάμε. Είναι ο λάθος, καφουρός γύρισε. Για μόνος του πήρε την κόντρα. Χάσει τελικά μετά. Από μια κόντρα με τον τερματοφύλακα θα καταφέρει να σκοράρει τυχερό γκολ και έχουμε το 1-0 για τη Zephyro G. Πάλι, μην αφήνετε. Μπράβο, Τζόνι. Πέτρο για να σουτ θα γίνει με το πόδι θα διώξει ο τερματοφύλακας. Μεγάλη επέμβαση από τον Εμμανουέλ. Εντάξει, θα πάρει. Θα βρει τον τζίρο στο κέντρο, όποιο θα γυρίσει. Έτσι μπροστά. Μπρο στην άλλη μεριά. Κολλάκι με χώρο. Στον Αθανακόπουλο, ένα τυχερό γκολ ξανά. Αυτό γκολ τώρα και έχουμε το 1-1. Αλλά πιστεύω το φύλακα αυτός θα παίξει μπροστά. Ιρογιάννης ανεβαίνει αυτός και φτάζει ελέγχει. Κόβει προς τα δεξιά, κάνει το με δύναμη, βάλει θα βρει πάλι κάπου. Έχουμε 3 γκολ και τα 3 με κόντρες και έχουμε το 2-1. Θα κρατήσει, βγήκε στην πλειονεκτική θέση, θα σπάσει την μπάλα. Κερία για να σου θα γίνει, θα κόψει την μπάλα με τα πόδια Μανουέλ. Τώρα ο Γιάννης θα περάσει, θα κερδίσει το φάουλ. Κολλάκι στην περιοχή. Στο Μήτρο με τη μία, πάσε και το θάνατο. Θα κουμπίσει την μπάλα έτσι μπροστά. Πρέπει να τη στείλει στα δίχτυα και θα κάνει το 2-2. Οι Μικελίστες σοφαρίζουν. Την άλλη μεριά, η πάσα του. Όχι στην περιοχή, ωραία προσποίηση. Περνάει ένα παίχτη. Προσπάθησε να τελειώσει μόνο στη φάση. Μια κόντρα, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Δεν κατάφερε από κοντά ο Μήτρος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μια πάσα θα περάσει για το θάνατο. Πίσω προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με τη μία. Πολύ ωραία ενέργεια. Του δύο παίχτε δεν κατάφερε την μπάλα να πάει στα δίχτυα. Μα για το Θάνο, βγήκε από το φύλακα με το κεφάλι. Μητρόπουλος έχει χώρο, θα το κάνει. Μανουέλα απέξουσε. Ωραία, τρίτο τον πάνω, ποιος θα κάνει και το σούτε. Μανουέλ ξανά θα πει όχι. Θα πάρει την μπάλα στα πόδια, θα δώσει το Θάνο, τους γύρει σε μέτωπο. Έχει το χώρο. Την μπάλα το θα βγει έξω. Έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους, Zephyro G και λίστες 2-2. Στο Θάνο με τη μία πάσα από το 1-2 πάρα πολύ όμορφα. Θα τελειώσει αυτό στη φάση, πολύ ωραίο γκολ και το 3-2 τους Μικελίστες. Θα κάνει συμπαίχτη. Πέρασε όμορφα, πολύ ωραία τρίπλα. Θα αποφύγει άλλο έναν αντίπαλο. Θα κάνει το στόμα μακριά, θα πέσει στη γωνία του και θα διώξει την μπάλα ο Μιχάλης. Θα τους εκτέλεσε. Ο Σπύρος. Κάτσε την μπάλα όμορφα, παίξε πίσω. Και ρίγε να σου τα γίνει, μπάλα θα βρει κάπου, ο Μανουέλ θα κόψει. Πολύ ωραία ενέργεια. Μας δεν έχει τελειώσει, τώρα πήρε ο Καφούρος. Κάτσε την μπάλα, έκανε το σούπα στα σώματα. Μέσα κρατήσει την μπάλα, θα παίξει δίπλα του. Ο κοντά του, η λίμα της φάσης του Μπαταζή, πολύ ωραίο γκολ και έχουμε το 3-3. Να σουτ από μακριά, να στη σωστή θέση και έδιωξε την μπάλα ο Μιχάλης σε κόρνερ. Θα παίξει δίπλα του. Κολλάκι θα πάρει. Κυρία εδώ πέρα, ωραία πάσα από το Σπύρο, ο Θάνος μαδιοτέρμα. Φανό. Μπάλα πέρα στον Κολλάκι, Σπύρος με τα κουνάκι, δεν θα καταφέρει να σκοράρει ούτε τώρα. Μήτρο ήτανε. Σπύρος ακούμπησε την μπάλα με το κεφάλι εδώ στο Θάνο. Κερία εδώ πέρα για τους Μικελίστες. Πέρα στο Θάνο, στο τελειώσει την φάση. Πανέμορφο γκολ και 4-3. Τώρα ο Τσέρος έκλειψε επικίνδυνο σημείο. Προσπαθεί, σουτάρει κιόλας. Πολύ ωραίο γκολ. Και το σκορ γίνεται 5-3. Γεια σας μάγκες. Γεια σας. Θα παίξει πίσω. Κάρα.
Τον Σπύρο στο Σουτάλι, πολύ ωραία ενέργεια. Τρομερή συνεργασία με τους δύο παίχτες. Και τον γκολ για το 6-3. Πέρασε μπάλα, τώρα θα σπάσει. Γιάννης στην περιοχή. Κρατάει. Χάσει τελικά. Για μπροστά, ο Σπύρος θα περάσει, ωραία ενέργεια, θα σπάσει το και θα τελειώσει μόνο στη φάση, όμορφο γκολ και 7-3. Επίρο Τσίρος, μετά την μπάλα μπροστά, Σπύρος στην άλλη μεριά του τον Μήτρο, ωραίο το γύρισμα, μια κόντρα και γκολ από τον Τζίρο, δεύτερο προσωπικό για να κάνει το 8-3. Και έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού, οι νοικελίστες θα κερδίσουν τη Zephyr Origin με 8-3.